Καλό, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κάνετε την παρέμβασή σας. Μια παρέμβαση, ναι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Επειδή δεν μπορεί σε αυτή την αίθουσα να ακούγονται τόσο κακοποιητικές της πραγματικότητας τοποθετήσεις υπουργών και μάλιστα του Υπουργού Επικρατείας. Κύριε Βορύδη, δεν έχετε φέρει ούτε ένα νομοσχέδιο με την τακτική διαδικασία. Ένα προς ένα τα νομοσχέδια που καταθέτει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι σήμερα, περισσότερα από 30 έχουν φτάσει τα νομοσχέδια, ένα προς ένα έχουν συζητηθεί με κατεπήγουσα διαδικασία χωρίς να ομολογείται το κατεπήγον. Και εξειδικεύω. Καταθέτετε τα νομοσχέδιά σας όλα νύχτα, γιατί είστε η κυβέρνηση της νυχτερινής νομοθέτησης. Τα περισσότερα κατατίθενται 12 παρά 3 λεπτά, μερικά σας έχουν ξεφύγει και κατατέθηκαν 12 και κάποια λεπτά. Το ένα από τα δύο νομοσχέδια που προγραμματίζεται να συζητηθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα διανεμήθηκε στους βουλευτές 5 και 41 το πρωί. Καμία φορά δεν έχει γίνει σεβαστό το διήμερο μεταξύ κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή και πρώτης συζήτησης και καμία φορά δεν έχει γίνει σεβαστό το επταήμερο που θέτει ο κανονισμός της Βουλής μεταξύ πρώτης και δεύτερης ανάγνωσης. Γνωρίζετε ότι αυτό είναι μια απαραβίαστη προθεσμία που έχει να κάνει με την καλή νομοθέτηση, με τη συζήτηση, με την ακρόαση των φορέων, με την επεξεργασία των προτάσεων της κοινωνίας και της αντιπολίτευσης, συστηματικά σε ένα προς ένα τα νομοσχέδια το παραβιάζεται και ενώ προβλέπεται εξαίρεση στον κανονισμό, οι 7 ημέρες προβλέπεται κατ' εξαίρεση να γίνουν δύο. Να γίνουν δύο, κατ' ελάχιστον. Εσείς ολοκληρώνετε την συζήτηση της πρώτης ανάγνωσης Δευτέρα απόγευμα και προγραμματίζεται την δεύτερη ανάγνωση Τρίτη πρωί. Είναι ο τρόπος που έχουν συζητηθεί όλα τα νομοσχέδια. Κάναμε σχετική συζήτηση κατά την ενημέρωση που μας έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης ως Υπουργός Εξωτερικών έχοντας διατελέσει στη θέση σας και εξέφρασε την έκπληξή του που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζετε, δεν γνωρίζει η κυβέρνηση ότι συμβαίνει αυτό, γίνεται ερήμην σας. Νύχτα λοιπόν η κατάθεση των νομοσχεδίων, με κατεπήγουσα διαδικασία η συζήτηση όλων των νομοσχεδίων, κανένα, για κανένα δεν έχει τηρηθεί το 7ήμερο, για κανένα. Οι δε τροπολογίες φέρονται προς συζήτηση στην Βουλή με αδιανόητο τρόπο ψήφισης, δηλαδή ενώ έχουν περισσότερα άρθρα, υποχρεώνεται τα κόμματα και εμείς σε κάθε συζήτηση εκφράζουμε την επιφύλαξή μας, υποχρεώνεται τα κόμματα να ψηφίζουν συνολικά την τροπολογία και όχι ένα-ένα τα άρθρα της. Και βάζεται πάντα με κάθε τι που μπορεί να έχει θετικό πρόσημο, βάζεται και κάτι αρνητικό και σκοτεινό, διότι είναι ο κακός σας εαυτός που δεν μπορείτε να του αντισταθείτε, δεν μπορείτε να έχετε μια τροπολογία που να είναι μόνο καλή, πρέπει να έχετε και κάτι αρνητικό και να προκαλείτε τους βουλευτές. Η περιφρόνηση που δείχνεται στην κοινωνία και στους φορείς, που συνήθως καλούνται με κατεπήγοντα τρόπο, χρειάστηκε η πλεύση ελευθερίας να δώσει τη μάχη για να καλούνται μέσα στη Βουλή, γιατί στην έναρξη της περίοδου τους καλούσατε μόνο με WebEx, δεν τους θέλατε μέσα εδώ, το θεωρούσατε προνομιακό πεδίο. Η κατεπήγουσα διαδικασία που ουσιαστικά περιφρονεί την κοινωνία δεν έχει καμία, μα καμία, μα καμία, μα καμία, μα καμία, μα καμία, μα καμία σχέση με την καλή νομοθέτηση. Είναι λοιπόν καλό να μην προσπαθείτε, τουλάχιστον όταν είμαστε εμείς μέσα στην αίθουσα αυτή και είμαστε πάντα, είναι καλό να μην προσπαθείτε να παραποιήσετε την πραγματικότητα, να μην εμφανίζετε μία εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και επίσης, επειδή αναφερθήκατε σε προηγούμενες περιόδους, θα είχε μία σημασία απολογισμού και αυτοκριτικής να μας πείτε
από αυτά τα 400 τόσα νομοσχέδια που ηλικιωδώς ψηφίστηκαν στην προηγούμενη περίοδο, πόσα εφαρμόστηκαν. Γιατί πολλά από αυτά ήδη τα αλλάζετε και πάρα μα πάρα πολλά από αυτά αποδείχθηκαν ανεφάρμοστα και δεν έχουν εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Το κύριε Βορύδη, δεν θυμάστε καλά. Να σας θυμίσω λοιπόν, γιατί έχω αυτό το ελάττωμα της μνήμης. Να σας θυμίσω, γιατί έχω το ελάττωμα της μνήμης. Επί προεδρίας μου αρνήθηκα την εισαγωγή όλων των μνημονιακών νομοσχεδίων και του τρίτου μνημονίου και χρειάστηκε ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, να συνυπογράφει έγγραφα και αιτήσεις με τους αντιπροέδρους του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι στη Νέα Αριστερά, για να συνεδριάσει η διάσκεψη χωρίς εμένα ως πρόεδρο. Η πρότασή μου σε όλες τις διασκέψεις ήταν να μην εισαχθεί νύχθα κανένα νομοσχέδιο. Έθεσα και στο σώμα την πρότασή μου και όταν απερίφθη από το σώμα στο οποίο συμμετείχατε ψηφίζοντας μαζί με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη, κατέβηκα από την έδρα και προέδρευσε άλλος. Συνεπώς, μην μου αποδίδετε εμένα πράγματα που δεν έκανα και το γνωρίζετε καλά και μην αποποιήστε αυτά που κάνατε μαζί με αυτούς που τα κάνατε. Γιατί έχουμε περάσει και δεν ξεχνάμε και τι έχουμε περάσει, όπως δεν ξεχνάμε και από πού έχει περάσει ο καθένας. Και με την ευκαιρία αυτή θα περιμένω να ακούσω την τοποθέτησή σας για το κρεσέντο θα μιλήσει αργότερο, ρατσισμού που μπήκε σε αυτήν εδώ την αίθουσα από τον κύριο Γεωργιάδη χθες και το οποίο δεν έχει αποποιηθεί η κυβέρνηση ούτε όλη την ημέρα σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.